το χέρι στην τσέπη, να βοηθήσουμε το κράτος να βγει από τα διέξοδα τα οποία εμείς σε περιμέναμε. Δυστυχώς, οι πολλοί δεν το επίστευαν. Η κυβέρνηση αδρανούσε και εφθάσαμε στο θλιβερό αυτόν κατάντημα που ουδείς το περίμενε. Εμείς το βλέπαμε. Δεν μπορούσαμε όμως να επιβάλλουμε τη θέλησή μας. Εγώ υπόψη μου το 1974, αγαπητέ Παύλο. Την μετά το 1974 περίοδο, όπου η Κύπρος σχετικά καταστράφηκε. Το 70% της οικονομίας ευρέθη υποκατοχή. Και όμως οι Κύπροι έδειξαν υπευθυνότητα, με επικεφαλής πάντοτε τα συνδικάτα, ωριμότητα, ταξική, πατριωτική ωριμότητα, και όλοι μαζί κάναμε παραχωρήσεις, υποχωρήσεις, θυσιάσαμε κατακτήσεις για ένα χρονικό διάστημα 3-4 ετών και πετύχαμε αυτό που λέγεται οικονομικό θαύμα. Δεν θέλω να πω. Καλά, τότε τα είχαμε με την Τουρκία, με τους πραξικοπηματίες, με τη Χούντα κλπ. Τώρα, θα το πω πραξικόπημα, αλλά έχουμε αποτελέσματα καταστροφικά ένεκα της δράσης και της ασυδοσίας, αν θέλεις, και της αχορταγίας τραπεζιτών. Αυτό είναι που πάθαμε, δυστυχώς. Όσο ο χρόνος περνά, αφήνει σημάδια και αυξάνει ένα ποσοστό που υποστηρίζει πως καλύτερα είναι να υπάρξει ένας χωρισμός των δύο κοινοτήτων. Αλλά αυτό θα είναι καταστροφικό. Ιδιαίτερα για τον ελληνισμό. Εάν έρθουν και μας πούν, ξέρεις, δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να κάνετε τούτο, εκείνον, το άλλο, το άλλο. Να αποκρατικοποιήσετε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Αυτό για μένα είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να πω. Να δεχτώ κάτι τέτοιο.